Σε εξέλιξη βρίσκονται τα τοπικά πρωταθλήματα τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Ας δούμε λοιπόν αποτελέσματα και βαθμολογίες. Στο αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων να δούμε τι έγινε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε τοπικό επίπεδο. Στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο της Αργολίδας είχαμε τους αγώνες της 19ης αγωνιστικής. Στο πρώτο όμιλο εντύπωση έκανε η ισοπαλία που έφερε ο Τρισνιεγός μέσα στο Γαλατά με την Ασίνη 2-2. Στα άλλα παιχνίδια τα ισχυροί, τα φαβορή κέρδισαν. Συγκεκριμένα η Ερμιόνη συνέντεψε τα Μπόρσα με 7-1 και το Τολό την ΑΕΚ Άργους με 5-1. Επίσης είχαμε Μικίνες Αριστείωνας 1-0, Αργέας Πορτοχέλη 0-3, Παμιδιατικός Προσδένας Πόρου 6-2. Η Ερμιόνη πρώτη με 47 βαθμούς, 44 στο Πορτοχέλη, 43 ο Τρισνιακός, το Τολό 42, 41 Παμιδιατικός, 28 ο Προσδένας Πόρου, 18 η ΑΕΚ και Μικίνες, 14 στα Μπόρσα, 12 η Ασίνη, 11 ο Αργίας, 8 ο Αριστείωνας. Στο δεύτερο όμιλο, το πιο σημαντικό ήταν το μεγάλο σκορ που πέτυχαν οι Μίλοι, 11-0 παρακαλώ, επί της Αμυγδαλίτσας. Στα άλλα παιχνίδια δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ Χουτσοποδίου επί των Μεθάνων με 3-2 και ακόμα Ασκληπιός Δίδυμα 2-0, Αργονάφτης Πέτσες 2-0 και Κοιλάδα Κιβέρι 4-0. Το Κουτσοπόδι 45 βαθμούς πρώτο, 39 τα Μέθρα, 36 ο Αργονάφτης, 34 η Μίλη και η Κοιλάδα, 33 τα Δίδυμα, 26 ο Διογουνιώτης, 22 οι Πέτσες, 17 ο Ασκληπιός, 16 ο Σάρωνας, 15 ο Κιβέρι, κανέναν βαθμό η Αμυγδαλίτσα. Στην δεύτερη κατηγορία, τώρα στον πρώτο όμιλο είχαμε Θησέα Στραχιά 5-0, Ίδρα Ηλιόκαστρο 4-0, Καρατζάς Θερμισία 1-5. Η Θερμισία πρώτη 31 βαθμούς και ακολουθούν Ίδρα 22, Θησέας 22, Φοίνικας 15, Ηλιόκαστρο 10, Στραχιά 4, Καρατζά μείον 3 βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο, το Ξώτης Νίκη Ναυπλίου 6-2, Παλαμίδης ίδια 0-4, Αρκάδιος Αδάμι 1-2. Τα ίδια 34 βαθμούς, ο Αδάμι 27, τα Λευκάκια 27, ο Παλαμίδης 22, το Ξώτης 19, ο Αρκάδιος 16, 7 η Νίκη Ναυπλίου. Στο τρίτο όμιλο είχαμε Ανιφή Δόξα Αγίου Αδριανού 0-2, Ρωινό Μίδας 1-0, Πουλακίδα Πλατανίτη 1-0. Δόξα πρώτη με 35 βαθμούς Αγίου Αδριανού. 28 το Ανιφί, 25 το Ρωινό, 23 η Μηδέα, 19 το Πλατανίτη, 15 η Πουλακίδα, 5 ο Μίδας. Στον τέταρτο όμιλο, Αριστέας Πανιώνιος 1-0. Απόλλωνας Ερασίνος 9-3 και Ολυμπιακός Άρης Αχλαδόκαμπος 3-0. Ο Αριστέας 25, Πανιώνιος και Απόλλωνας 24, Κεφαλάρι 18, 12 ο Κίου, 7 ο Ολυμπιακός, μείον 2 ο Αχλαδόκαμπος. Και στον πέμπτο όμιλο, Γυμνός Χινοχώρη 1-3. Φίχτια Λίμνες 3-1, Προσύμνη Ηρακλής Καριάς 7-2 και Ατρόμητρος Σχοινοχωρίου Λυρκαία 2-0. Προσύμνη 31 βαθμούς πρώτη, 29 το Σχοινοχώρη, 23 η Λυρκαία, 21 η Λίμνες, 19 ο Ατρόμητρος Σχοινοχωρίου, 12 τα Φίχτια, η Καριά 7 και 5 βαθμούς το Γυμνό. Και στο χώρο του μπάσκετ, στην πρώτη κατηγορία των άνδρων, είχαμε νίκες από τις νίκες εκπλήξεις από τις ομάδες της Ουράς που παλεύουν για τη σωτηρία τους. Συγκεκριμένα τα Μέθανα συνέτριψαν τον Ίακα με 75-53. Ο Αργονάθης κέρδισε μέσα στον Άπλιο το νέο σχολείο Υγεία με 64-56 και το Βέλο κέρδισε μέσα στο Λέχιο 75-72. Στα άλλα παιχνίδια, Άρατος και Άτου Πανιώνιος Κορίθου 62-67, Κόρνηθος Αριστεάς 20-0 άνευ αγώνας και Αποστολή Λουτρακίου Κρανίδη 69-58. Το Λουτράκι πρώτο με 25 βαθμούς, ακολουθούν Πανιώνιος Κορίνθου και Κόρνηθος με 22, Κιάτο 21, Ίακας 21, Κρανίδη 20, Λέχαιο και Νέο Σχολείο Υγεία 19 βαθμούς, τα Μέθανα 18, Αργονάφης και Βέλο 17 και Ουραγός ο Αριστέας με 12 βαθμούς. Στη δεύτερη κατηγορία των ανδρών, η ομάδα της Ερμιόνης στην τελική φάση παίρνει προβάδισμα για τον τίτλο και 87-54, έμεινε μόνη πρώτη αφού από όλα Αρχαίας Κορίνθου έχασε το Ξυλόκα στο 72-51 και στον άλλο αγώνα ο πήγα στους Άστρους και στον Ετρέα Μικινών 56-49. Στο γυναικείο πρωτάθλημα η ομάδα του Ολυμπιάδας Λεχαίου κατέκτησε το πρωτάθλημα και θα συμμετέχει στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στην Α2 εθνική κατηγορία. Στο ντέρμπι της ημέρας κέρδισε τον Αργονάφη 48-47 και στο άλλο παιχνίδι Ερμιόνη πήγα στους Άστρους 52-35.